Κουβέντα έχει ανοίξει λοιπόν τώρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Η κυβέρνηση δια της κυρίας Πελώνη ξεκαθάρισε σήμερα ότι απολύσεις για όποιον δεν εμβολιαστεί δεν θα υπάρχουν. Μπορεί να έχουμε τηλεεργασία, μπορεί να έχουμε στέρηση μισθού, αλλά όχι απολύσεις. Χωρίς να έχει υποθεί επίσημα, γίνεται μια κουβέντα να έχουμε και στους εκπαιδευτικούς υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όπως έχουμε στους γιατρούς ή τους νοσηλευτές, θα έχουμε. Δηλαδή, όπως έχουμε ήδη στους υπαλλήλους της ΕΜΑΚ. Ο κύριος Μπουντουλούλης, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, θα μας πει τώρα αν συμφωνεί με αυτό. Αν λοιπόν υπάρξει απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό καθηγητών και δασκάλων, τι λέτε, κύριε Μπουντουλούλη? Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Καλησπέρα. Πρόεδρος, απλώς τυπικά σας διορθώνω. Όχι, Γενικός Γραμματέας που είπα εγώ, ναι. Ναι, ήμουνα και αυτό μπερδεύονται κάποιοι. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε συζητήσει τέτοιο ζήτημα στην Ομοσπονδία. Είναι κάτι το οποίο όντως ακούγεται. Οι εκπαιδευτικοί, όπως ξέρετε, ήταν οι πρώτοι που ζητήσανε κατά προτεραιότητα να εμβολιαστούν, επειδή ακριβώς έχουν να κάνουν μια πολύ μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, άργησε λίγο το Υπουργείο, ξεκίνησε στα ειδικά σχολεία Φεβρουάριο και λίγο πιο μετά. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πολύ πρόθυμο ότι θέλουν και έχουν εμβολιαστεί πάρα πολύ, ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτά τα εμβόλια, ας πούμε, εγώ έχω κάνει Μάρτιο και Μάιο, το AstraZeneca για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε αν για το διάστημα που μιλάμε, γιατί προφανώς μιλάτε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν θα έχουν την ισχύ. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι όλοι αυτοί από οι αυτά που μας λένε οι επιστήμονες. Θεωρητικά έχουν. Ναι, μέχρι περίπου λοιπόν, 12 μήνες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Ας το ελπίσουμε να είναι πράγματι έτσι. Λοιπόν, μας μένει λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει εμβολιαστεί και έχει δηλώσει και θα το κάνει εντός των επόμενων 2 μηνών. Υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστούμε και τρίτη δόση σε κάποια εμβόλια, από ό,τι ακούγεται. Αν μπορούμε τότε να εξασφαλίσουμε σε όλους και την τρίτη δόση, αν χρειαστεί, το λέω, με ένα μεγάλο αν. Και υπάρχει προφανώς και ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων, όπως σε κάθε κλάδο, σε όλη την ελληνική επικράτεια, που για κάποιους λόγους προσωπικά δεν εμβολιάζονται. Ναι. Γιατί δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Να ρωτήσω πριν μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Περίπου, κύριε Μπουντουλούλη, πόσο είναι αυτό το ποσοστό, δηλαδή είναι 5, 10, 20%? Πιστεύω ότι σε εμάς είναι πάρα πολύ μικρό. Περίπου έτσι, πολύ μια μικρό τάξη μεγέθους. Δεν μπορώ, δεν έχουμε κάνει κάποια έρευνα τέτοια. Από αυτά που ακούω γύρω μου, μπορεί να είναι και 1% ενδεχομένως. Μόλις 1%. Νομίζω ότι είναι μικρό, ναι. Υπάρχουν κάποιες, είναι άλλο το να έχεις επιφυλάξεις, να διαβάζεις, να ακούς κλπ. Και άλλο να λες δεν θέλω με τίποτα να το κάνω. Έχει μια διαφορά. Αλλά είναι και το έχω επιφυλάξεις. Και το κάνανε στο τέλος. Το έχω επιφυλάξεις, κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις και μια απόφαση. Ναι, δηλαδή, κάποια στιγμή πάρεις μια απόφαση. Δεν είναι αυτό το κάθετο, δεν το κάνω, ας πούμε. Μάλιστα. Τώρα στην περίπτωση που. Εάν ήμασταν στον χώρο της υγείας, μπορεί να είχαμε μια διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω, είναι πιο δύσκολος ο κοινός ο χώρος. Στη δικιά μας την περίπτωση, από την ώρα που φωνάζουμε για 5-6 μέτρα, το ξέρετε εξής, τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, ποια μέτρα θέλαμε, έχει προσθεθεί και ένα 7ο, το οποίο είναι ο εμβολιασμός. Λοιπόν, προφανώς το θεωρούμε θετικό, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Αν υποχρεωτικά επιβληθεί, θα συμφωνήσετε ή όχι? Το υποχρεωτικό επομένως συζητάμε, είναι ένα δύσκολο σημείο. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Δεν το συζητάμε για πωλήσεις και διάφορα θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση όταν έρθει. Μάλιστα. Το πρόβλημα τότε. Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Μπουντουλούλη, είναι πολύ λογική η προσέγγιση σας, πολύ κανονική, και όταν ακούμε ότι και τα νούμερα είναι καλά και υπάρχει διάθεση να λυθεί το πρόβλημα, λύση θα βρεθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, για να το πω σωστά, και με μια προσέγγιση που νομίζω ότι μας κάνει να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια για τα σχόλιά μας.